Έχουμε το μετεωρολόγο μας, τον κύριο Παπαβασιλείου. Είναι διδάκτορ μετεωρολογίας στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Καρλσρούη στη Γερμανία. Καλή σας ημέρα και ερευνητής μονάδας μετεώ στο Εθνικό Αστεροσκοπείο. Λοιπόν, καλή σας ημέρα, καλή σας κύριε ημέρα. Παπαβασιλείου. Τι περιμένουμε τις επόμενες ώρες. Ναι. Τι περιμένουμε τις επόμενες ώρες. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι έχουμε μια πολύ δύσκολη κατάσταση που καλείται να αντιμετωπίσει το πυροσβεστικό σώμα εδώ και αρκετές ημέρες και πλέον σε πολλαπλά μέτωπα, το οποίο το κάνει πολύ πιο δύσκολο. Να τονίσουμε φυσικά ότι οι συνθήκες θα διατηρηθούν πάρα πολύ άσχημες. Διατηρούμαστε και σήμερα στον πολύ δύσκολο πυρομετεωρολογικό τύπο καιρού hot dry windy, δηλαδή θερμόσυρος και ανεμόδης καιρός, το οποίο ανεβάζει πάρα πολύ την επικινδυνότητα σε πολύ μεγάλο μέρος της Ανατολικής χώρας και το Αιγαίο. Θα χρειαστεί μεγάλη προσοχή και στην Πελοπόννησο σήμερα, που θα έχουμε και εκεί πέρα πιο ενισχυμένους ανέμους και αυτός ο συνδυασμός θα είναι πολύ πιο έντονος, οπότε θέλει μεγάλη προσοχή να αποφύγουμε οτιδήποτε επιπλέον στην ήδη υπάρχουσα κατάσταση. Και να τονίσουμε τώρα από εκεί και πέρα την συνέχεια των συνθήκων, μιας και κάθε άλλο παρακαλύτερη θα είναι τις επόμενες ημέρες, μιας και αναμένουμε να εξελιχθεί σε τρεις φάσεις. Σήμερα θα έχουμε πάλι υψηλές θερμοκρασίες, κυρίως στη δυτική και βόρεια χώρα. Και από εκεί και πέρα, από αύριο Πέμπτη, ξεκινά μια περίοδος με σταδιακή αλλά σημαντική άνοδος θερμοκρασίας, η οποία αναμένουμε να κορυφωθεί το Σαββατοκύριακο και κυρίως την Κυριακή. Να τονίσουμε ότι ήδη από αύριο θα βρεθούμε πάλι πάνω από τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές της χώρας μας. Την Παρασκευή και το Σάββατο πάνω από 41 με 42 και την Κυριακή πάνω από 42 με 44 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές της χώρας μας. Οπότε θα είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Να τονίσουμε το Σαββατοκύριακο είναι ακόμα πιο επικίνδυνο, δηλαδή, που έρχεται. Το Σαββατοκύριακο είναι ακόμα πιο επικίνδυνο, χωρίς να θέλουμε να δημιουργήσουμε κάποιες σκέψεις, αλλά οι ατμοσφαιρικές συνθήκες που αναμένουμε να διαμορφωθούν κυρίως το Σαββατοκύριακο θα παραπέμπουν στις συνθήκες που βιώσαμε το 2021, όπου δηλαδή είχαμε πάρα πολύ θερμές και ξηρές συνθήκες. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Να τονίσουμε σε αυτό το σημείο ότι ναι, μεν θα εξασθενήσουν οι άνεμοι σταδιακά από αύριο, αυτό όμως δεν σημαίνει πρακτικά απολύτως τίποτα για την επικινδυνότητα. Καθώς όπως είδαμε και το 2021, οι δασικές πυρκαγιές υπό αυτές τις ακραίες συνθήκες είναι ικανές να δημιουργήσουν το δικό τους καιρό, να καθιστούν αυτοκαθοδηγούμενες και ουσιαστικά να έχουμε πολύ ταχεία εξάπλωση. Αυτό θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, κυρίως το Σαββατοκύριακο, με έμφαση ακόμη περισσότερο την Κυριακή, όπου αυτές οι συνθήκες θα είναι ευνοϊκές σε πολύ μεγάλο μέρος της υπηρετικής πλέον Ελλάδας, όχι είπατε, μόνο στην Ανατολική και Νότια. Εξηγήστε μας λίγο για το μικροκλίμα που επικρατεί στις περιοχές, στις πληγήσεις περιοχές. Η πυρκαγιά δημιουργεί ένα δικό της μικροκλίμα εκεί, έτσι δεν είναι? Δεν είναι μικροκλίμα. Το κλίμα είναι κάτι που έχει να κάνει με βάθος δεκαετιών. Τον δικό της καιρό δημιουργεί. Τον δικό της καιρό, ναι. Ουσιαστικά, ναι, σε αυτές τις συνθήκες, βέβαια, να τονίσουμε ότι αυτές οι πυρκαγιές είναι καθαρά καθοδηγούμενες από τον άνεμο, δηλαδή τη συνοπτική κατάσταση. Πνέει άνεμος σε μεγάλες εκτάσεις και καθοδηγούνται οι πυρκαγιές από τον άνεμο. Σε τοπική κλίμακα, φυσικά, ακόμα και η αλληλεπίδραση με την τοπογραφία και με την ίδια την πυρκαγιά δημιουργεί τοπικά μεγαλύτερες εντάσεις ανέμου ή τοπικά φαινόμενα. Είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, ειδικά σε περιοχές με τόσο πολύπλοκη τοπογραφία. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση που καλείται να διαχειριστεί το πυροσβεστικό σώμα. Μάλιστα. Και όπως είπαμε, οι επόμενες ημέρες είναι αρκετά δύσκολες. Χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη προσοχή. Ενώ να τονίσουμε ότι από τη Δευτέρα αναμένουμε εκ νέου ενίσχυση των ανέμων. Οπότε η επικινδυνότητα πάλι θα διατηρηθεί πάρα πολύ υψηλή. Κύριε Παπαβασιλείου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Δύσκολα τα πράγματα, Γιάννη, και τα επόμενα 24 ώρα. Και όπως μας είπε και ο ειδικός, πολύ ο κίνδυνος για αναζωπηρώσεις, για γενναίες πυρκαγιές κτλ. Καλημέρα.